Δυστυχώς αυτή η παράταση πραγματικά μας οδηγεί στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις είναι αυτές που δυσκολεύονται να επιβιώσουν έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον μετά από αυτή την απόφαση που θα κλείσουμε στις 6 Ιανουαρίου, θα κλείσουμε 3 μήνες ολικού lockdown. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι εμείς ξεκινήσαμε και από τον Οκτώβριο. Έχουν χαθεί οι καλύτεροι μήνες δουλειάς. Έχουμε χάσει τους 2 μήνες του Πάσχα, την ανοιξιάτικη σεζόν για τα καταστήματα και τώρα χάνουμε και την χειμερινή σεζόν. Mm. Σε αυτούς τους μήνες γίνεται περίπου το 80% του τζίρου των καταστημάτων. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ζημιά η οποία πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να ξανασηκώσουμε κεφάλι, αν σηκώσουμε ποτέ. Κώστα. Χαμένη η χρονιά και νιώθετε μια αδικία, νιώθετε ίσως κάτι το οποίο έγινε υπερβολικό σε σχέση με την πραγματική εικόνα της περιοχής. Το λέω αυτό γιατί ακούω συναδέλφους σας να λένε ότι είχαν πέσει τα κρούσματα και άρα κακώς ή πολύ αυστηρός πάρθηκε αυτή η απόφαση. Ναι, θεωρούμε πραγματικά άδικη αυτή την απόφαση. Παρόμοιος αριθμός κρουσμάτων υπάρχει και σε άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ελλάδας, αλλά δεν έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Πραγματικά θεωρείται η περιφέρεια παράδειγμα προς αποφυγή. Παίρνονται τα χειρότερα μέτρα σε μια πληττόμενη περιοχή εδώ και 10 χρόνια και σε μια περιοχή που θα έχει προβλήματα και από εδώ και πέρα. Δηλαδή και όταν σηκώσουμε κεφάλι, αν με το καλό ανοίξουμε στις 6 του μήνα ή το Φεβρουάριο, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της απολιγνητοποίησης που θα είναι η υπόλοιπη έξτρα ανεργία που θα προσθεθεί στην περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα εμείς περιμέναμε να δουλέψουμε έστω και αυτές τις λίγες ημέρες, έστω και με το click away, για να μπορέσουμε να κλείσουμε, να πληρώσουμε, να κάνουμε κάποιες πληρωμές απαραίτητες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε όρθιοι την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μας ζητείτε σήμερα να πληρώσουμε το ΕΦΚΑ, για παράδειγμα, για τον μη μισθωτών, των επιχειρηματιών, χωρίς να έχουμε δουλέψει. Αυτό δεν είναι παράλογο, δεν είναι άδικο. Γιατί λοιπόν καταστρέφεται μια τάξη, μια κοινωνική οικονομική τάξη, αυτή του λιανεμπορίου, αυτή των μικρομεσαίων, οι οποίοι στηρίζουν πάντα το κράτος, πάντα στηρίζουν τις κυβερνήσεις, πάντα τα κάνουν όλα χωρίς να ζητάνε τίποτα. Και πάλι από εμάς περιμένουν. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Και να την πληρώσουμε δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Πάντα πληρώναμε. Μια ζωή πληρώναμε. Τώρα όμως δεν έχουμε για να πληρώσουμε. Δεν έχετε να πληρώσετε, είναι σαφές. Τώρα θα έλεγε κανείς ότι ήταν αυτονόητο ότι αφού υπάρχουν τα μέτρα αυτά στην περιοχή αυτόματα, ταυτόχρονα με την επιβολή των μέτρων, θα έπρεπε να ανακοινωθούν και ανακουφιστικά μέτρα για να βελτιώσουν την δύσκολη κατάσταση στην οποία έχετε περιέλθει. Αυτά έχουν ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Θα περιμένουμε. Εμείς ετοιμάζουμε τη Δευτέρα μία διαμαρτυρία, γιατί πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι και πριν και την προηγούμενη μέρα από το Click Away ζητούσαν να πάρουμε πιο ακραία μέτρα. Δυστυχώς τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τη Δευτέρα θα ετοιμάζουμε μία διαμαρτυρία με αυτοκινητοπομπή που θα κινηθούμε προς την περιφέρεια για να επιδώσουμε να παραδώσουμε ένα ψήφισμα. Είναι όλος ο εμπορικός κόσμος, είναι όλες οι παραγωγικές τάξεις, είναι πάρα πολλοί σύλλογοι μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Θα είναι μια ήρεμη διαμαρτυρία και θεωρώ ότι όλη η εξέλιξη θα είναι σε ένα καλό κλίμα και πραγματικά αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και από την περιφέρεια και από τους βουλευτές μας. Τώρα, το μήνυμα που στέλνετε έτσι, με αυτή την κινητοποίηση, ενδεχομένως, κύριε Πρόεδρε, δεν υπήρξε η πολιτική πίεση την οποία εσείς επιδιώκετε προς την κεντρική κυβέρνηση και άρα δεν πιέστηκε όπως θα έπρεπε για να μην πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Ή για να πάρθουν αποφάσεις ανακούφισης αντίστοιχες, ναι. Έτσι. Το όπως θα έπρεπε δεν μπορώ να το πω εγώ, αλλά αυτό που μπορώ να πω ότι σίγουρα χρειάζεται περισσότερη πίεση. Κύριε Ραγατζικά, αν θέλετε. Αν θέλετε. Να πιέσουν οι βουλευτές. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί τυπικά αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το σύστημα. Πάντως θεωρώ ότι και για τους βουλευτές και για την περιφέρεια και για τους δημάρχους ακόμα της περιφερειακής ενότητας αυτό είναι μια ευκαιρία πραγματικά να ταχθούν υπέρ
του κόσμου, υπέρ της επιχειρηματικότητας, υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, υπέρ όλων αυτών που πλήττονται σήμερα. Ευκαιρία τους δίνουμε εμείς να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να πούνε, παιδιά, εμείς είμαστε με τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος μας ψήφισε. Εδώ πέρα ζούμε, εδώ πέρα αφήνουμε τα χρήματά μας. Είμαστε σε αυτή την κοινωνία. Απαιτούμε κάτι επιτέλους για αυτή την κοινωνία. Δεν είναι παράλογο αυτό που ζητάμε, είναι αυτονόητο για μας. Mm-hmm. Κύριε Ργατσίκα, αυτό που μόλις μας είπατε θα το θέσουμε στους βουλευτές που θα έχουμε αμέσως μετά από εσάς. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια από εδώ και πέρα. Τι ώρα θα γίνει αυτή τη Δευτέρα, η δράση? Δευτέρα, τι ώρα? Τη Δευτέρα στις 11 ώρα. Τώρα 11 περιμένουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κάποιους συλλόγους ακόμα για να συμπεριληφθούν και στις αφίσες και σε όλο το κομμάτι το επικοινωνιακό. Ωραία. Και πιστεύω. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας και όλη η τοπική κοινωνία. Αυτό είναι σαφές. Αυτό πρέπει να γίνει. Το επιβεβαιώνουμε απόλυτα. Καλή συνέχεια.